Εγώ έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με τη Λέσβο, οπότε αισθάνομαι και πάρα πολύ άνετα και μετά από αρκετό καιρό που είμαι στο νησί, με τους ανθρώπους τους, άνθρωποι με πολύ μεγάλη ζεστασιά και προοδευτική αντίληψη, και είναι οι μνήμες των νεανικών χρόνων που για μένα θα μένουν ανεξίτηλες, αυτός προσωπικό. Έχουμε συμπληρώσει 3,5 χρόνια από τη στιγμή που η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Παρά τους ευσεβείς πόθους πολλών, οι οποίοι δεν σταμάτησαν την προσπάθειά τους να μας βάλουν την αριστερά ως παρένθεση και να διαμορφώσουν ένα άλλο τοπίο. Αντέξαμε και το τιμόνι το κρατήσαμε όχι γιατί έχουμε μία αιμονή με τις καρέκλες όπως ισχυρίζονται, αλλά μία αιμονή στο να βγει η χώρα από την κρίση με την ευθύνη που μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός μετά από 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Χάρη λοιπόν σε αυτές τις θυσίες και την επιμονή τους, η Ελλάδα αφήνει πίσω την εποχή των μνημονίων, την εποχή της λιτότητας και την εποχή της επιτροπίας. Αυτό είναι πραγματικό. Μπαίνουμε σε μια άλλη κατεύθυνση, όπου η ταπείνωση, η ανεξιοπρέπεια και η αποεπένδυση της χώρας θα είναι παρελθόν. Είμαστε στην τελική ευθεία. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές και για τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, αλλά και για την κυβέρνηση, γιατί δυνάμεις από το εσωτερικό της χώρας συνεχίζουν, επιμένουν να αντιμετωπίζουν την έξοδο από τα μνημόνια όχι ως μια δυνατότητα για εθνική ανασυγκρότηση, αλλά για μια απειλή προς τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα. Έχω επισημάνει αρκετές φορές ότι η Νέα Δημοκρατία την τελευταία περίοδο έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της αντίληψης η οποία την είχε όλη την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, να εκτελέσει τα συμβόλαια τα οποία δεν πρόλαβε να εκτελέσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις που ήταν συμμέτοχοι και ήταν αυτά τα οποία μέσα από την συνολική διαπλοκή είχαν την υποχρέωση. Εάν δεν υπήρχε παρούσα κυβέρνηση, το τέλος των μνημονιακών προγραμμάτων δεν θα συνέβαινε με τους όρους που σήμερα επιτυχάνουμε και σίγουρα δεν θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις για μια συνολική αναμέτρηση με το παρελθόν και με ό,τι αυτό συνέβαινε και συνέβη και στην χώρα μας, δηλαδή την προοπτική η οποία υπήρχε για χρεοκοπία. Εάν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αναλάβει το 2015, που αν την ανέλαβε με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα είχαμε στη χώρα τη λογική του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Τη λογική που δημιούργησε, οδήγησε στην απώλεια του 1/4 του ΑΕΠ στην Ελλάδα τα χρόνια από το 2009 μέχρι το 2014. Θα ήταν η χώρα η οποία θα οδηγεί το από και θα κυριαρχούσαν οι εντολές του ΣΕΒ και της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η πορεία είχε δυσκολίες. Θα παραμείνουν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά προχωράμε με αποφασιστικότητα. Η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, ο παραγωγικός μετασχηματισμός, αλλά και ο κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση της χώρας μας. Τα αναπτυξιακά συνέδρια που γίνονται και ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, του Βορείου Αιγαίου είναι το πρώτο τελευταίο, ήταν τα συνέδρια τα οποία αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τα υλοποιεί η κυβέρνηση και παρά τις ενστάσεις που ενδεχομένως είτε υπήρχαν είτε τις αμφιβολίες από τον κόσμο της εργασίας και από τους κοινωνικούς φορείς, αποδείχθηκε ότι εμείς κάναμε κάτι διαφορετικό και το νοούσαμε αυτό. Την επαφή με την επικοινωνία με τους φορείς και με τον κόσμο και την προσπάθεια συνδιαμόρφωσης του αναπτυξιακού προγράμματος και των αναγκών που έχουν οι περιοχές. Αυτό αναγνωρίστηκε από εχθρούς και φίλους, παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να απομονώσει τους φορείς, να απομονώσει τους περιφερειάρχες ή δημάρχους που κατά τη γνώμη της ήλεγε, αντιμετώπισε τουλάχιστον από τη μεριά των θεσμικών φορέων μια σοβαρότητα απέναντι στην ιδιωτελή προσπάθεια την οποία έκανε και μικροκομματική προσπάθεια την οποία επιχείρησε. Επιχειρήθηκε να γίνει αυτό και στη Λέσβο. Και επιχειρήθηκε να γίνει προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία τις πραγματικές δυσκολίες που υπάρχουν στο νησί. Και αυτό θα σας έλεγα το αναγνωρίζω πλήρως και αφορά και το προσφυγικό. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια και θα συνεχίσουν την προσπάθεια για την στήριξη ενός λαού, πολιτών της κοινωνίας της Λέσβου, που έχει σταθεί
με όλες τις παραδόσεις της ιστορικότητας, της ηθικής, των αξιών και της δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για την επόμενη περίοδο. Απέναντι σε φωνές οι οποίες διαμόρφωσαν ή προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα ρατσιστικό και μια αντίληψη ακραία απάνθρωπη και αντικοινωνική, απάντησε η κοινωνία της Λέσβου. Γεγονότα που συνέβηκαν την προηγούμενη περίοδο δεν μας τιμούν και δεν τιμούν κανέναν, αλλά δεν ανταποκρίνονται και δεν έχουν την αναγνώριση της πλειοψηφίας των πολιτών της Λέσβου. Θέλω επίσης να καλέσω και να επισημάνω ότι οι φορείς οι οποίοι τις τελευταίες μέρες αντιδράσανε, δεν θέλω να πιστεύω βεβαίως ότι εξυπηρετούν συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα είναι βαθιά απέναντι στην κοινωνία εάν δεν έχουν συμμετοχή. Είναι λίγοι αυτοί βεβαίως, κατά τη γνώμη μου δεν αφορά το σύνολο των παραγωγικών φορέων και των ανθρώπων της παραγωγικής διαδικασίας της Λέσβου, αλλά οφείλουν τελευταία στιγμή να σκεφτούν να έχουν συμμετοχή, να συνδιαμορφώσουν, να πούν την πρότασή τους, γιατί εγώ το εκλαμβάνω ευθέως ότι δεν υπάρχει πρόταση για το αναπτυξιακό μοντέλο, γιατί για την ανάπτυξη θα συζητιέται όλες αυτές τις μέρες. Η επόμενη μέρα δηλαδή, η οποία δεν είναι μόνο, δεν μπορεί να είναι μόνο το πρόβλημα, η κατάσταση η οποία υπάρχει από τις προσφυγικές ροές, η επόμενη μέρα είναι το άλλο οικονομικό μοντέλο που πρέπει να υπάρξει στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και κυρίως και στο νησί της Λέσβου, με όλη την δυνατότητα και τον πλούτο τον οποίος υπάρχει. Άρα λοιπόν θα ζητούσα και θα έλεγα ας το σκεφτούν, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι αυτά τα οποία θα συζητηθούν σήμερα και αύριο και ό,τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας στην ομιλία του, και θα είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν και την πορεία του νησιού. Άρα είναι αυτά τα οποία θα μείνουν στους πολίτες και όχι μια μικροκομματική, μια μικρόψυχη αντίληψη και μια προσπάθεια εκμετάλλευσης, θα σας έλεγα, των δυσκολιών, αλλά όχι με πρόταση λύσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική, αύριο όμως υπάρχει μια κινητοποίηση προγραμματισμένη. Και μια κινητοποίηση που αφορά δύο ζητήματα εκμής, το προσφυγικό και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στα υπόλοιπα νησιά που πλήττονται από το προσφυγικό. Στους διοργανωτές, εκτός από ευχές, τι άλλο θέλετε να πείτε? Λοιπόν, σήμερα και νομίζω έχει ανακοινωθεί, υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο θα το εξηγήσει και ο αρμόδιος υπουργός θα το προχωρήσει και στην αυριανή του ομιλία. Κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια είναι και μέσα στο πλαίσιο της δύσκολης συμφωνίας, αλλά και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην προοπτική της ανάπτυξης. Άρα να συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο και το θέμα του ΦΠΑ, να το κουβεντιάσουμε. Εμείς και ο Πρωθυπουργός της χώρας το ακούει και στη Ρόδο, να δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα τοπίο που να πραγματικά να διευκολύνει και να απομειώνει το βάρος το οποίο έχουν οι πολίτες της νησιωτικής Ελλάδας. Άρα λοιπόν να το συζητήσουμε, άρα εδώ χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζεται και η συμμετοχή όλων. Δύο, οι κινητοποίησεις, δεν έχουμε πρόβλημα με τις κινητοποίησεις. Και όποια διαμαρτυρία μπορεί να υπάρξει είναι πλούτος και στη δημοκρατία. Για μας είναι όμως διαφορετικό αυτό με το οποίο επιχείρηθηκε τις τελευταίες μέρες. Είναι τελείως διαφορετικό από ότι έχει συμβεί, έχει πραγματοποιηθεί στα προηγούμενα συνέδρια. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να απαντηθεί από όλους όσους διαμόρφωσαν αυτό το τοπίο τις τελευταίες μέρες. Θα επίσης θέλω να πω ότι οδηγούμενοι προς το τέλος των μνημονίων και μετά τον Αύγουστο, έχουμε πει ότι και θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού και ταυτόχρονα παρέμβαση στο φορολογικό σύστημα, ώστε να αυληθούν αυτά τα οποία διαμορφώθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Για μας το στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο ήδη παρουσιάζεται και στους θεσμούς, το οποίο έχει βασικό πυλώνα τη στήριξη της εργασίας και τη στήριξη των εργασιακών σχέσεων και ό,τι είχε καταστραφεί στο κοινωνικό κράτος, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι η αντίληψη δηλαδή που έλεγε ότι με τη συμπίεση του κόστους εργασίας υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό
αποδείχθηκε λάθος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανάδεια στην ανάπτυξη. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και αυτό θα γίνει. Ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας? Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι όλη την προηγούμενη περίοδο, είναι ενάντια στις εργασιακές σχέσεις, είναι ενάντια στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε να χρησιμοποιούν και είπε να χρησιμοποιούν όπως θέλουν για τις ασφαλιστικές φορές οι εργαζόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν θα μπορούσε εκεί, δεν θα είχε τη δυνατότητα, θα ήταν εκτός συστήματος υγείας. Ό,τι επιχείρησαν και κάνανε, βγάζοντας 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν είχαν τα ασφαλιστικά δικαιώματα εκτός συστήματος υγείας. Και επίσης, δεν είναι αναπτυξιακό να καλεί. Είναι βαθιά αντιεθνικό και αντικοινωνικό να καλεί τους, στο ΣΕΒ, στην ομιλία του στο ΣΕΒ, τους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους της αγοράς να μην φέρουν τις καταθέσεις στην Ελλάδα. Βεβαίως, σας ακούω. Από το τέλος ξεκινάω, ίσα-ίσα θα τη στηρίξουν, τη στηρίζουμε. Σας είπα και χθες, ήμουνα και εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στη Μόρια. Δεν μας τιμά, θα σας έλεγα, ως κοινωνία δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να δούμε και την εικόνα και στα διεθνή και το τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν μία συμφωνία και έχουμε και μία Τουρκία αυτή τη στιγμή, η οποία έχει αυξήσει την ένταση στο σύνολο της περιοχής. Και είναι και απέναντι και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα πρέπει να γίνει μια διαχείριση η οποία δεν θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Εγώ σέβομαι, προφανώς σέβομαι την απόφαση και σεβόμαστε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά δεν είναι μόνο το νομικό μέρος και δεν είναι μόνο το θεσμικό, να το πω έτσι, είναι και το πόσο έχοντας κάνει δύσκολες συμφωνίες και με μια Ευρώπη η οποία έχει κλειστά τα σύνορα, γιατί πρέπει να απαντηθεί αυτό, θα σας έλεγα, και φαντάζομαι ότι δεν θα απαιτούσε κανένας ή δεν απαιτεί κανένας ότι η Ελλάδα μπορεί να ανοίξει τα σύνορα. Το ζητάμε, είναι απέτηση και του Πρωθυπουργού όταν βρίσκεται στα φόρουμ της Ευρώπης, αλλά υπάρχει το κλείσιμο των σύνορων. Και αυτό μεθοδεύεται από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ρατσιστικά, ακροδεξιές αντιλήψεις. Και αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι και με δύναμη ψυχής να καταφέρουμε να βγούμε από αυτό τον εγκλωβισμό τον οποίο μας έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Δεν θέλω να συνεχίσω, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και εγώ τουλάχιστον προσπαθώ και προσπαθούμε όλοι να είμαστε και στο λόγο μας αλλά και σε ορισμένα πράγματα με ευθύνη απέναντι στις δυσκολίες που υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Θα γίνουν προσπάθειες, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, σας είπα, θα μιλήσει, θα συζητήσει, θα δώσει εξηγήσεις και τι δυνατότητες υπάρχουν για το επόμενο διάστημα. Κύριε Ρήνα, το 1987, από άλλο μετερίζει, συμμετείχατε τότε στις κινητοποιήσεις για την αμήν φύγει η Παιδαγωγική Ακαδημία από την Ευθύνη και σήμερα αποθέσει ευθύνη στο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλείτε τους παραγωγικούς φορείς και τους επιστημονικούς φορείς να ανακαλέσουν την απόφαση που έχουν λάβει, να συμμετάσχουν στο συνέδριο, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα όσα είπατε, δεν έχουν προτάσεις. Ωστόσο όμως, το θέμα που τέθηκε για την κινητοποίηση κατά την υποδοχή του Πρωθυπουργού αύριο είναι το μεταναστευτικό, προσφυγικό μεταναστευτικό και η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει την οικονομική πολιτική που ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα από τη στιγμή που δεν έχουν εκλείψει λόγοι και να διατηρήσει το μειωμένο συντελεστή. Καταρχήν, σας είπα ότι δεν ενοχλεί κανέναν Πρωθυπουργό και κανέναν ΣΥΡΙΖΑ. Λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή ήταν ένα αναπτυξιακό συνέδριο.
Άρα υπάρχει μεγάλο πεδίο οικονομικό αλλά και αναπτυξιακό που μπορούμε να το συζητήσουμε και να συζητηθεί με όλους τους φορείς και έγινε και πριν ξεκινήσουμε το δήμερο αυτό, έγινε αυτή η προετοιμασία. Το δεύτερο, θα σας έλεγα και απάντησα ευθέως, μην ξαναεπαναφέρω το θέμα του προσφυγικού, να το διαχωρίσουμε όχι ότι δεν έχει συμβολή ή δεν, έχει, ή δεν δημιουργεί δυσκολίες και στο αναπτυξιακό, αλλά να δούμε τα δύο πράγματα με διαφορετικό τρόπο και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Άρα το ένα είναι το αναπτυξιακό και το άλλο είναι το προσφυγικό. Το να μην θέλεις να συμμετάσχεις σε ένα πολύ βασικό πυλώνα που είναι η ανάπτυξη, που θέλεις να διαμορφώσεις ένα λαδοπείο την επόμενη μέρα, εκτός αν δεν θέλουμε. Ακόμα και με διαφορετικές οπτικές. Και αυτό το θέλουμε. Και μέσα από τις διαφορετικές οπτικές καταλήξαμε και σε άλλα συνέδρια σε απαντήσεις στα προβλήματα της περιοχής. Είναι άλλο πράγμα, θα σας έλεγα. Και ακόμα και το για το προσφυγικό να υπάρξουν προτάσεις και λύσεις, οι οποίες μπορούμε να είναι και να συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και δεν θα επιφέρουν μεγαλύτερες δυσκολίες την επόμενη μέρα. Και να επαναλάβω για άλλη μια φορά, καταλαβαίνω και λέω δεν μας θυμά κανέναν, ούτε εμένα προσωπικά, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, μια τέτοια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να προσπαθείς να λύσεις και να μην διαμορφώσεις και μια άλλο πεδίο την επόμενη μέρα που θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Αυτό προσπαθώ να σας πω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω μόνο ότι προφανώς πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι, προφανώς πρέπει να σταματήσουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη, και ούτε μπορεί να το επιβάλλει μια ελληνική κυβέρνηση. Τελειώνοντας, να πω ότι δεν θα έλεγα ότι είναι το ίδιο αυτό που είπατε για το 1987. Ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν μια κινητοποίηση, αν θέλετε. Θα σας έλεγα ότι κάνοντας μια αυτοκριτική, ότι ίσως είχαμε και λάθος. Είχα και λάθος κι εγώ, γιατί μετά την αλλαγή που έγινε, ήρθε η Πανεπιστημιακή Σχολή, νομίζω και οι παραγωγικοί φορείς τότε και όλη η κοινωνία της Λέσβου, το βασικό της πρόβλημα, και σωστό, ήταν ότι έπαιρνες ένα χώρο ο οποίος συνέβαλε, είχε μια ιστορικότητα, είχε μια σχέση με την ιστορική με τη Λέσβο και ταυτόχρονα και είχε και συνέβαλε και στην οικονομία της Λέσβου. Νομίζω ότι αυτά, το οποίο διαμορφώθηκε τελείως διαφορετικά την επόμενη περίοδο, και ίσως είναι και ένα δίδαγμα ότι να μην μένουμε σταθεροί, επίμονοι σε μόνιμες και μονιμότητες, άρα εξελίσσεται η κοινωνία. Όταν επί των ημερών σας τα τελευταία δύο χρόνια όλη η Ελλάδα και η τελευταία γωνιά της πατρίδας μας καταγράφει μεγάλες πληρότητες στον τουρισμό. Η Λέσβος καταγράφει καθίζεση του τουρισμού. Και μιλάμε τώρα για πέρυσι είχαμε 70.000 τουρίστες, δηλαδή όσους έχετε σε μια εβδομάδα μια περιοχή όπως η Ρόδος σας, με αυτός είναι ο τουρισμός μας. Οι τοπικοί φορείς ζητούν να υλοποιηθεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, το συμβόλαιο εκείνο με τα νησιά, όπως τα αποδώσαμε εμείς από τα Νέα Λέσβου, για διατήρηση, δεν της νησίου, για διατήρηση του ΦΠΑ μειωμένου για όσο διαρκεί το προσφυγικό. Δεν είναι μόνο θέμα, το κλείνω εδώ, τι λένε οι φορείς, έρχεται το οικονομικό επιμελητήριο, μια και είπατε για μεταφορικό ισοδύναμο, και λέει το μεταφορικό ισοδύναμο, το οικονομικό επιμελητήριο σύμβουλος του κράτους, δεν αντισταθμίζει ούτε κατελάχιστο μέρος των απολειών. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η αιμονή στο ΦΠΑ για κατάργηση στα νησιά της πρώτης γραμμής του προσφυγικού? Πρώτον να πούμε ότι αυτή η συζήτηση έγινε, θα ξαναγίνει και μπορεί να συνεχιστεί και εδώ και στο αναπτυξιακό εδώ. Σας είπα ότι μπορούμε να δούμε και την επόμενη περίοδο. Είναι σε μια σκέψη να δούμε ορισμένα πράγματα και τι αντιστοιχεί πραγματικά στα νησιά ώστε να απομειωθεί η όποια επιβάρυνση, αν υπάρχει και πόσο υπάρχει. Το λέω ευθέως αυτό. Δεν νομίζω ότι κρύβομαι. Το δεύτερο, θα σας έλεγα αυτό το οποίο προσδιορίσα την προηγούμενη περίοδο για τον τουρισμό. Εγώ θα το έβλεπα και με μια άλλη οπτική, ότι στο ΑΕΠ της Λέσβου συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό η κτηνοτροφία, φαντάζομαι το γνωρίζετε, και σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το κομμάτι του πρωτογενής στη γεωργία και κυρίως το λάδι, η ελιά. Άρα είναι ίσως τα μεγαλύτερα κομμάτια, από τα μεγαλύτερα κομμάτια του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τουρισμό ή να έχουμε και αξιοποίηση τουρισμού. Αλλά έχετε την πιο ισόρροπη, με την εμπειρία που έχω αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη, είχατε την πιο ισόρροπη ανάπτυξη.
όσο αφορά το σύνολο των περιοχών. Δεν ήταν δηλαδή προσανατολισμένη προς μία κατεύθυνση. Εγώ θέλω να θυμίσω, και το ξέρετε όλοι, ότι υπήρχε και βιομηχανία στη Λέσβο. Υπάρχει και μια αποβιομηχάνηση στην περιοχή, ίσως και αυτό θα έπρεπε να το δούμε. Και μια ιστορικότητα ελαφράς βιομηχανίας στην τριτογενής τομέα στην Λέσβο. Άρα, να δούμε και αυτή την οπτική, γιατί σε περιοχές όπου είχαμε προσανατολισμό προς μία κατηγορία και όχι αξιοποίηση όλου του πλούτου, είχαν διαμορφωθεί πολλά προβλήματα. Είναι αυτό το στρεβλό παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο υπήρχε στη χώρα ή είχε διαμορφωθεί στη χώρα. Και το λέω αυτό γιατί στη Ρόδο, είπατε, φέρατε ένα παράδειγμα στη Ρόδο. Όντως, η Ρόδος ήταν από τις ναυαρχίδες του τουρισμού. Πρέπει να είναι μόνο έτσι? Αυτό το βάλαμε το ερώτημα και έγινε και συζήτηση και στο αναπτυξιακό του Νοτιού Αιγαίου. Το λέω για να σας πω ότι για τη Λέσβο, κατά τη γνώμη μου, οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί δεν έχει απομειώσει τους υπόλοιπους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας.